Η Πολυκλινική Υγεία στη Λεμεσό είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κύπρο που ιδρύθηκε το 1983 από ιατρούς. Μετά από εξαγορά μεγάλου αριθμού μετοχών από ξένο αγοραστή, η Πολυκλινική αποφάσισε να ενταχθεί στο ΓΕΣΥ στις 25 Σεπτεμβρίου του 2023. Και εδώ είναι που ξεκινούν τα προβλήματα για τους γιατρούς που είναι στην Πολυκλινική Υγεία. Μαζί μας για να συνομιλήσουμε για τα θέματα αυτά έχουμε τον Δόκτωρ Μάριο Θεοδότου. Κύριε Θεοδότου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Θεοδότου, η Πολυκλινική Υγεία, όπου είστε εδώ και μίαν 25ετίαν γιατρός εκεί, εντάσσεται στο ΓΕΣΥ 25 Σεπτεμβρίου του 2023. Οι γιατροί οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο ΓΕΣΥ θα μείνουν χωρίς στέγη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα. Πολύ σωστά τα λέτε. Οι γιατροί οι οποίοι έχουν προσφέρει εκεί 20-25 χρόνια και πλέον θα βρεθούν άστεγοι. Φανταστείτε ότι εκεί αυτή τη στιγμή ενεργοποιούνται 70 γιατροί. Οι 50 έχουν υπογράψει χαρτί προς την ΕΠΑ, την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, η οποία έχει καταγγελθεί η Πολυκλινική από 7 συναδέλφους. Άλλοι 50 έχουν υπογράψει και ζητούν παράταση μέχρι να βρεθεί καινούργια κλινική. Δεν αντιθέμεθα γιατί θέλουν να μπουν στο ΓΕΣΥ, να μπουν στο ΓΕΣΥ, αλλά πρέπει να δοθεί ευκαιρία να γίνει και μια καινούργια ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν 250.000 άτομα στην Κύπρο τα οποία έχουν ασφάλεια υγείας. Αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν χωρίς στέγη και αυτοί όπως θα βρεθούν και οι γιατροί. Όλα τα κρεβάτια που απομένουν είναι μόνο 40 στο American Heart στη Λευκοσία και οι ανάγκες για ιδιωτική ιατρική βάσει στατιστικών που έχει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είναι περίπου 5 κρεβάτια ανά 10.000 πληθυσμό. Φανταστείτε περίπου την Κύπρο έναν εκατομμύριο, ότι είναι 500 κρεβάτια. 25% είναι οι ασφάλειες υγείας, περίπου χρειάζονται 125 κρεβάτια για ιδιωτική ιατρική. Τα 40 μόνο του American Heart δεν φτάνουν. Η Λεμεσός με έναν πληθυσμό, ο οποίος μαζί με τους ξένους αναβιβάζεται πέρα στους 260 με 300.000, δεν θα υπάρχει κρεβάτι ιδιωτικό. Και φανταστείτε ότι το ΓΕΣΥ αυτή τη στιγμή έχει 3.000 κρεβάτια μαζί με τις κλινικές που έχουν μπει στο ΓΕΣΥ. Και οι ανάγκες για την Κύπρο, είπαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι 500. Άρα δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο. Μία παράταση τη ζητούν ήδη 50 γιατροί από τους 70 για να μπορέσουμε να γίνει μια κλινική ιδιωτική για να καλύψει αυτό το κενό. Ήδη σήμερα ανακοινώθηκε ότι το America Heart θα κάνει στη Λεμεσό το America Medical Center Limassol, το οποίο θα το αρχίσει σε 2 μήνες και θα το περατώσει σε 18 μήνες. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο από να πάρουμε αυτή την παράταση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας όπως το κάνουμε τόσα χρόνια. Γιατρέ μου, έχετε προβεί και σε μια καταγγελία στην ΕΠΑ για αυτό το οποίο δεν σας δίνουν το χρονικό περιθώριο. Λένε ότι μόνο 7 γιατροί έχουν προβεί σε καταγγελία. Έτσι έχουν τα πράγματα? Όχι. 7 γιατροί έχουν προβεί σε καταγγελία, αλλά το χρονικό διάστημα που έχει δώσει προειδοποίηση η Πολυκλινική είναι πολύ λίγο. Τον Ιούνιο αποφάσισε να μπει στο ΓΕΣΥ και μας έδωσε μια διορία 2 μηνών και 20 ημερών για να βρούμε καινούργια κλινική που δεν υπάρχει. Άρα το χρονικό διάστημα ήταν πολύ λίγο, ήταν οι θερινές διακοπές επίτηδες και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούσαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταγγείλουν. Αλλά αυτοί οι υπόλοιποι 43 γιατροί έχουν υπογράψει υποστήριξη και ζητάνε από μας μέσω της ΕΠΑ να γίνει, διότι μπορεί κάλλιστα να γίνει αυτό το πρόγραμμα εάν επικαλεστούν τη σχετική νομοθεσία, ότι να αναστείλει την ένταξη της Πολυκλινικής, να δώσει ένα χρονικό διάστημα 18 μηνών, 2 χρόνων, διότι επηρεάζεται ο ανταγωνισμός βάσης νομοθεσίας, τον οποίο δραστηριοποιούμαστε, διότι δεν υπάρχει καμία άλλη ιδιωτική κλινική να μας καλύψει ισότιμη της Πολυκλινικής. Τώρα που τους έχω, υπάρχει και έτοιμη καινούρια κλινική η οποία θα ξεκινήσει να φτιάχνεται σε 2 μήνες, τότε μπορεί κάλλιστα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πούνε ναι
να δώσουν την παράταση. Στο κάτω-κάτω έχουν δώσει παράταση στο Αρετέλιον στη Λευκοσία 27 μήνες, την οποία κόντερα την εγκήρυξαν παράνομη. Μην ξεχνάμε όμως ότι το Αρετέλιον ήταν ήδη στο ΓΕΣΥ όταν ζήτησε την παράταση. Εμείς είμαστε ακόμα έξω από το ΓΕΣΥ. Δηλαδή είναι όλα βάσει την νομοθεσία που μιλάμε. Γιατρέ, αυτό θεωρείτε ότι είναι πίεση προς εσάς να ενταχθείτε στο ΓΕΣΥ? Μάλιστα. Είναι η πίεση, γι' αυτό και ο λόγος που καθυστέρησε αυτή η ιστορία και έγινε μέσω θερινό διακοπό και προς το τέλος του Ιούνιου και δόθηκε τόσο πολύ μικρός χρόνος για να μας πιέσουν για να μπούμε και εμείς στο ΓΕΣΥ. Στο κάτω-κάτω υπάρχει ελεύθερη επιλογή. Μπορεί ο άρρωστος να επικαλεστεί ή τον ιδιώτη γιατρό ή τον γιατρό του ΓΕΣΥ. Έχει το κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει ο άρρωστος και είναι κατοχυρωμένο ευρωπαϊκό δικαίωμα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όλες οι χώρες έχουν αυτό το δικαίωμα. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ακόμα και αυτή η Αγγλία το έχει. Υπάρχουν 10 κλινικές στη Γερμανία, οι οποίες υπάρχουν τμήματα μιας κλινικής τα οποία ανήκουν στο κράτος, ανήκουν στο ΓΕΣΥ της χώρας τους και άλλα που ανήκουν σε ιδιωτική ιατρική. Στην Κύπρο δεν γίνεται. Αυτό θυμίζει μια κατάσταση κάποιων καθεστώτων παροχημένων εποχών. Μάλιστα. Δηλαδή όλοι πρέπει να γίνουμε ένα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει η ελεύθερη βούληση. Ό,τι θέλει ο καθένας θα κάνει. Έχει δικαίωμα επιλογής. Είτε ιδιωτικής ιατρικής, είτε ιατρικής του νοσοκομείου ή του ΓΕΣΥ. Γιατρέ μου, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία προκύπτουν με αυτή την μη παράταση προς εσάς. Ένα παράδειγμα, αν έχετε έχετε βάλει στο πρόγραμμα σας μια εγχείρηση τον Οκτώβριο κάποιου ασθενή, γιατί ξέρουμε πώς γίνονται τα χειρουργεία, δεν θα μπορείτε να κάνετε την επέμβαση εσείς, έτσι? Τι θα κάνει ο ασθενής ο οποίος για χρόνια είναι μαζί σας, με εσάς και με τους άλλους γιατρούς? Ακριβώς. Υπάρχουν ασθενείς που είναι μαζί μας πάρα πολλά χρόνια. Έχει δημιουργηθεί μια σχέση γιατρού και ασθενή. Μια σχέση η οποία δεν μπορεί να τη χαλάσει οποιοδήποτε. Είτε αυτή λέγεται κράτος, είτε λέγεται κυβέρνηση, είτε λέγεται βουλή. Δεν χαλάει η σχέση του γιατρού μαζί με τον άρρωστο. Ναι. Γι' αυτό λέμε ελεύθερη επιλογή. Γι' αυτό έχω πει προηγουμένως, είναι παροχημένες εποχές, είναι εποχές που αποφασίζουμε και διατάζουμε. Έχουμε δημοκρατία, πραγματικά δημοκρατία. Άστε ελεύθερο τον κόσμο να αποφασίσει. Αυτό είναι. Αυτό ζητά. Λογικό το αίτημα σας. Δεν θα μπορούσε να εξευρεθεί η παράταση να σας δοθεί να μείνετε στο ΓΕΣΥ, αλλά να χρησιμοποιάτε την κλινική που εδώ και μια 25 ετία χρησιμοποιάτε μέχρι... Είμαστε μετόχοι της κλινικής. Είστε μετόχοι. Δεν ερωτηθήκατε, κύριε γιατρέ μου, δεν ερωτηθήκατε? Όχι. Όχι. Αποφασίζομαι και διατάζομαι. Έτσι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα επικαλούμαστε την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Σεβόμαστε τους θεσμούς του κράτους. Εμπιστευόμαστε την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Μάλιστα. Πιστεύουμε ότι εάν δει ακριβωδή και αυτή την υπόθεση, έχουμε βεβαιότητα ότι θα πάρουμε την παράταση. Έχουμε απόλυτο δίκαιο. Θα πάτε στην Επιτροπή 1η Σεπτεμβρίου, αν δεν απατώμε. Την Παρασκευή, η ώρα 10.30, μας έχουν καλέσει να μιλήσουμε μαζί. Γιατρέ, αυτά όλα που σας λέμε τώρα θα τα πούμε και εκεί. Ένα ερώτημα το οποίο γεννιέται τώρα. Είστε μετόχοι όλοι και οι 50 γιατροί από τους 70, φαντάζομαι, είστε μετόχοι. Επάρθηκε μια απόφαση από κάποιους και δεν ερωτήθηκαν οι μετόχοι που μια 25 ετία δουλεύουν εκεί για να φτιάξουν αυτό το οικοδόμημα? Δυστυχώς, ξένων κεφάλαιων εκ του εξωτερικού, διαμεσολαβητών Κυπρίων εδώ, έχει αγοράσει κάποιους γιατρούς τις μετοχές τους και φάσαν και πήραν την πλειοψηφία. Και λόγω της πλειοψηφίας την οποία έχουν αποκτήσει το ξένο κεφάλαιο, επέβαλαν αυτή την απόφαση. Μάλιστα. Σκεφτείτε ότι το 2020 σε Γενική Συνέλευση υπήρξε απόφαση να μην μπούμε στο ΓΕΣΥ. Το 2023 τον Απρίλιο, τον Ιούνιο, υπήρχε απόφαση για να μπούμε στο ΓΕΣΥ, γιατί έχουν πουληθεί αυτές οι μετοχές λόγω του ξένου κεφαλαίου. Ωραία. Και έτσι αυτή τη στιγμή είναι αυτά που τραβάμε
και δεν έχουν παραγνωριστεί όλες οι προσφορές μας. Όταν εμείς είχαμε παραλάβει την κλινική, η κλινική ήταν μισή, έγινε διπλάσια, έχει προσφέρει έργο. Είναι η κλινική η οποία πήρε ISO, αυτή τη στιγμή είναι η μόνη κλινική η οποία έχει αξιολόγηση, την καλύτερη στην Κύπρο. Ούτε ακόμα καν τα νοσοκομεία μας ή άλλες κλινικές έχουν πάρει ISO. Μάλιστα. Και είχε βγει δεύτερη πανευρωπαϊκά. Αυτά όλα ήταν η φήμη των γιατρών της κλινικής, η οποία ανέβηκε στα χρόνια. Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Γιατρέ μου, έτσι για να το κλείσουμε εδώ, θα παρακολουθούμε εμείς το θέμα και θα ξαναέχουμε τη χαρά να σας έχουμε μαζί μας. Αυτό που ζητάτε εσείς οι γιατροί είναι μία παράταση 18 μηνών για τους ασθενείς σας περισσότερο, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Και για μας και για τους ασθενείς μας και για τους ασφαλισμένους στις ιδιωτικές ασφαλίσεις. Ωραία. Να υπάρχει μια συνέχεια, να μην υπάρξει μια διακοπή και μετά μπορεί να συνεχίσει το έργο της πολυκλινικής μέσα στο ΓΕΣΥ. Εμείς δεν αντιτιθέμεθα προς το ΓΕΣΥ. Το ΓΕΣΥ μπήκε, θα μείνει. Μάλιστα. Αλλά ζητούμε την επιλογή και του ιδιώτη. Δεν Ωραία. Θέλουμε να την καταργήσουμε κι αυτή. Γιατρέ μου, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ κάθε επιτυχία όταν θα είστε στην Επιτροπή πρώτη του μήνα. Θα παρακολουθούμε το θέμα και θα είμαστε ξανά μαζί για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι.